Ιωαννίδης που τελειώσαμε την πιο σύντομη συνέλευσή μας και μάλιστα με παμψηφή αποδοχή του αιτήματος. Συναγερμός για το κουνούπι τίγρης. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, για βάλε λίγο ηχό. Η εμφάνιση του ασιατικού κουνουπιού που με το δάγκωμά του μπορεί να μεταφέρει σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες στον άνθρωπο είναι πλέον γεγονός. Όχι μόνο στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι κουνούπι, καλέ, τι κουνούπι, τι κουνούπι. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, εντοπίστηκε στην Κηφισιά, το οποίο και εξοντώθηκε από κάτοικο της περιοχής, και το άλλο στην περιοχή των Πετραλαιώνων. Καλέ, τα Πετράλαιωνα δίπλα μας είναι! Αυτό γεννάει σαν τρελό έτσι και αρχίζει και ξαπλώνεται, πανούκλα θα πέσει στην Αθήνα. Όχι, ρε παιδιά, μην μου λέτε τέτοια. Εγώ είμαι και γλυκού αίματος και με μυρίζονται από χιλιόμετρα μακριά. Παιδιά, ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Σας παρακαλώ. Μαγάλα, ράψτε τα χέρια. Για ατμόσφαιρα. Τα τικουνουπικά, παιδι μου, τα φιδάκια, ράψτε τη βρύση. Κοντά μας έχουμε τον Τίτο Μακρύ, το ρεπόρτερ του καναλιού μας που έχει βρεθεί στα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη για να καλύψει με κίνδυνο της ζωής του τα πιο επικίνδυνα ρεπορτάζ για το κανάλι. Παπα! Συμμαθητής μου ο Τίτος! Αχ, δεν το πιστεύω! Συμμαθητής του και είναι στο Μέγκα. Έχεις έρθει ποτέ αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο έντομο? Α, και να έχω έρθει, Δημήτρη, τι. Ποιος κάθεται να ασχολείται με έντομα τέτοιες στιγμές όταν βρίσκεται στο κέντρο των πολεμικών σειράξεων, όταν τα πτώματα που μαζεύονται, ποιος ασχολείται με έντομα? Ωραίος άντρας, μαμά. Έχετε συναντηθεί από τότε? Πού να συναντηθούμε, Ναταλή μου, αφού ακολουθήσαμε διαφορετικές καριέρες? Τι καριέρα ακολούθησες? Η καριέρα την ακολουθεί ακόμα. Η καριέρα τρέχει μπροστά και η Μαργαρίτα την έχει πάρει το κατόπι και την κυνηγάει. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, είσαι και λίγο σιάχτηκα! Και θα ήθελα να δείτε μια πρόταση που μας φέρνει ο Ντομένικο. Ντομένικο? Μάλιστα. Ντομένικο με έχουν βαφτίσει γιατί ο παππούς μου είναι από τη Σύρο. Και το έκανα Ντομένικο. Πολύ ωραίο. Δώσ' μου δύο λεπτάκια. Πρέπει να πω κάποια πράγματα με την διευθύντρια. Θα σε φωνάξει η γραμματέα της. Έγινε, θα περιμένω. Τι γίνεται με τον Περιστέρη? Είχαμε κανένα νέο? Ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε. Βέβαια, το απόγευμα έχουμε ραντεβού για να μιλήσουμε για τα καινούργια σχέδια. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχω βαρεθεί να περιμένουμε, κυρία Σιμάκη. Πραγματικά έχω θυμώσει πάρα πολύ. Αν έρθει πάλι και μας πει αερολογίες χωρίς να φέρει συγκεκριμένη ιδέα, σταμάτα. Αν αρχίσει τις αερολογίες και να αρχίσει να πλατιάζει και να μιλάει και να μιλάει, θα τον κόψει κατευθείαν. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το συμβόλαιο. Ας πάει να κοροϊδεύει άλλους. Η Διονέα Μουσίπουλα ίσως είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Το υπαριθμόν ένα σαρκοδόρο φυτό. Τρώει από έντομα μέχρι και ζωήφια. Για να πάμε, πάρουμε ένα, τι καθόμαστε. Τι ένα, εμείς θέλουμε τουλάχιστον τρία. Άρα, τι. Εδώ κρατάω τη νέα μου επιτυχία. Ρίστε, έγινε, βρήκατε καμιά λύση για το κουνούπι, θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Από ό,τι βλέπω, θα καταλήξουμε σε αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές τύπου μπάρμπεκιου που μπαίνει μέσα στο κουνούπι και τα κέρια. Αυτό θα κάνουμε, παιδί μου, καθόμαστε και διηλίζουμε τον κόνο πάνω τώρα. Το πολύ που είναι να βάλουμε τίποτα με κοσκοτό, θα τι κουβαλάμε πάνω μα. Τι είναι αυτό, η νέα κολεξιόν φθινόπωρο 2010? Ναι, έτσι θα μας βλέπετε, να κυκλοφορούμε μέχρι να πιαστεί το κουνούπι των Πετραλών. Η Lady Gaga. Α, να, εδώ είναι! Εδώ, εγώ με τον Τίτο, εδώ. Πού? Κοίτα, στην πενταήμερη, στην Κέρκυρα, είδες, ναι, και εδώ, είχαμε νοικιάσει μοτοσυκλέτα, ναι, και... Αχ, και εδώ μου είχε εξομολογηθεί τον έρωτά του, στο Χίλιον. Δηλαδή τα φτιάξατε? Δεν τα φτιάξαμε και ειλικρινά έχω μετανιώσει, γιατί μπορεί να ήμασταν τώρα παντρεμένοι και ποιος ξέρει μπορεί να με έπαιρνε και μαζί του στα ταξίδια. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, ρε μαμά. Θυμάσαι που είχα κάνει εγώ κάποια μαθήματα δημοσιογραφίας? Πώς δεν θυμάμαι, παιδί μου. Πληρώσαμε την εγγραφή και δεν πάτησες ποτέ. Ωραία. Άρα από σπουδές είμαι εντάξει. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Άμα ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, τι δουλειά θα ήθελα να κάνω? Και απαντάω. Τη δουλειά που κάνει ο Τίτος. Πολύ φάση, ρε μαμά. Διότι παίρνεις μια βαλίτσα και μια κάμερα και γυρνάς όλο τον κόσμο. Και τι θες από μένα τώρα, σου δώσω καμιά δραμαμίνη, μη ζαλίσεις από τα πολλά γυρίσματα? Θέλω τον Τίτο να με χώσει μες στη δουλειά, μες στο κύκλο μου. Διότι άμα μπεις, δύσκολα θα βγεις. Έλα, ρε μαμά, κάτω σου ένα τηλέφωνο. Έλα, ρε μαμά, μην το καθυστερούμε, αφού θα μου το κάνεις το χατήρι, έλα. Πήγαινε, πέτη μου, σε παρακαλώ, στο φαρμακείο και πάρε μια ειδική εντομοαποθητική κρέμα για παιδιά. Και όχι πολλές βόλτες στο πάρκο. Όλος ο κόσμος έχει αναστατωθεί, ρε Πέτη. Φιλιά! Και από την Πέτη έχεις φιλιά. Ευχαριστώ! Μετά και τα λέμε μετά, φιλιά.
Αχ, Θεούλη μου. Τι θες καλέ από το Θεούλη και να στενάζεις? Τι να θέλω, ρε Σιμάρκο, βαρέθηκα. Με έχει χτυπήσει μοναξιά, δεν μπορώ. Πλακώσαν και τα κουνούπια δολοφόνοι και εγώ δεν έχω έναν άντρα να με προστατεύει. Καλέ. Ποιος είναι αυτός, καλέ? Ποιος? Αυτός. Για τον αριστερά, λε. Τι για το δεξιά, λέω, ρε Σιμάρκο, δεξιά, είσαι εσύ. Ντάνος Λάσκαρης. Εδώ είναι επιλογίας. 10 μήνες ήμασταν μαζί. Όχι ρε γαμότο, δεν το πιστεύω, κι αυτός γκέι, δηλαδή δεν τους ξεχωρίζεις πια. Straight είναι παιδάκι μου ο άνθρωπος, 10 μήνες ήμασταν μαζί στη μονάδα, έξε σχέση. Σοβαρά, πω, τον παρεξήγησα τον άνθρωπο, πρέπει να του ζητήσω συγγνώμη. Πότε θα τον δω να του τη ζητήσω? Είναι πολύ παιδικό, αλλά είναι καλοφτιαγμένο. Είναι η πρώτη σας δουλειά? Ναι, και χαίρομαι πολύ που είναι στα δικά σας χέρια. Παιδιά έχετε? Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω σε προσωπικές ερωτήσεις. Λοιπόν, Ντομένικο, μπορείτε να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε αυτή την ιδέα? Ορίστε. Α, ναι. Τίποτα μωρέ. Βασικά, έχω μία ξαδερφούλα, η οποία έχει ένα κοριτσάκι. Και το λένε Φλόρα? Όχι, το λένε Καταρινούλα. Από την Καταρινούλα δηλαδή εμπνευστήκατε? Ναι, και την είπα Φλόρα από την πάστα Φλόρα, που είναι το αγαπημένο γλυκό της Καταρινούλας. Και το έκανα πέστα Φλόρα. Καλά, κατάλαβα. Μ' αρέσει πολύ. Γι' αυτή την παιδική αυθάδεια που φέρνει σε αμηχανία τους μεγάλους. Μ' αρέσει. Α, Μαριλού! Μάθε σε παρακαλώ αν έρχεται ο κύριος Περιστέρης και πάρε με να μου πεις. Τι έγινε, ετοιμάζει κάτι ο Τσακμπάμ? Το γνωρίζετε. Αλήθεια, πείτε μου τη γνώμη σας για τον κύριο Περιστέρη. Εντάξει, δεν με ενθουσιάζει και πολύ. Και φοβάμαι ότι αν δεν βγάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα νέο ηρώα, δεν θα τα πάει καλά. Μάλιστα. Εμείς πότε προχωράμε? Δεύτερη μονάδα πυροβολικού στο Κατοδένδρι εξ' απ' τη Λάρισα το 1999. Μάρκος Ανδρούτσος. Αδύνατος καστάνος τότε, ξανθός τώρα. Άκουγα συνέχεια πρώτο ψάλτη, είχε βγει τότε το ακριβό μου τη θέσιο. Σε φαντάρι περάσανε, ρε. Πού να θυμάται ο άνθρωπος, μην τον μπεδεύεις. Είχε έρθει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και του είχα φτιάξει μιλόπιτα και κουλουράκια να τον κεράσουμε. Ναι, βρε, ο γκέι. Συγγνώμη, Βρεντάνο μου, δεν θυμάμαι να είχα κάνει τότε δήλωση ερωτικών φρονημάτων. Ξέρεις πολλούς φαντάζουν να φτιάχνουν μιλόπιτα και κουλουράκια στο στρατό. Προχώρα στο παρασύνθημα. Ναι, να σου πω, κοίτα. Κοίταγα κάτι φωτογραφίες που είσαι επιλοχίας τότε με μία φίλη. Όμορφη. Να σε ρωτήσω κάτι καταρχήν, μην κάνω καμιά γάφα. Είσαι ελεύθερος ή πατρεμένος? Τι είναι? Λοχαγός. Και πρόσεχε και μεταδώσεις πάλι πουθενά άλλου. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάει για σου, Μαριλού? Ένα καφεδάκι θα τον έπινε, εσπρεσάκι, άμα. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά? Δεν νομίζω, Τάκη μου. Αν έχεις έρθει πάλι με άδεια χέρια, δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλά, λέω, και δεν βλέπεις καθόλου. Άδεια χέρια σου φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Και σε παρακαλώ πολύ, μην αγχώνεις και εσύ χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Τάκη, σε με τα καλά σου, ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να δούμε κάποια δουλειά σου. Ναι, γιατί το έχουμε πει αυτό τώρα. Το Τσακ Μπάμ έχει κάνει τον κύκλο του. Περιμένω όμως τώρα εγώ να καθαρίσω. Για να μπορέσω να ακούσω όλες τις καινούργιες ιδέες που μιλάνε μέσα. Έρχονται όμως πολλές μαζί και σε μπερδεύουνε, Τάκη μου. Και στο σπίτι δεν μου λες τίποτα για δουλειά. Όλα μου λες ότι κάτι σου έρχεται και τώρα το δουλεύεις και τώρα το δουλεύεις. Καλά, αυτό το τώρα έχει χτυπήσει. Να το τώρα, εδώ πέρα. Καλά, θα πάθετε πλάκα όμως, ε. Μπράβο σας, κύριε Περιστέρη. Επιτέλους μας καθυστερήσατε, αλλάξατε τον κόπο. Μπράβο σας. Τι μου πεις ότι έφερε καινούργια πρόταση ο Τάκης Περιστέρης? Ναι, τώρα μόλις μου είπε την ιδέα του και ενθουσιάστηκα. Αν επιτέλους και είχαμε τρελαθεί να περιμένουμε. Λοιπόν, για να ακούσω. Για να ακούσει. Ναι. Λοιπόν, Ζαπάτα και Φελίπε. Καταρχάς, πώς σας φαίνεται ο τίτλος? Πολύ αστείο. Καλά, μα δεν το ξέρετε, το story μπορεί να μην σας φανεί αστείο. Αλλά να... Το story. Το story, αμέσως. Λοιπόν, Ζαπάτα είναι ο Ταύρος. Φελίπε, ο Ταυρομάχος. Φίλοι κολλητοί μιλάμε. Μέχρι τη στιγμή που τους δείχνουμε μέσα στην αρένα. Και όλα αλλάζουν. Πάθη, δολοπλοκίες, ίντριγκες, ψέματα. Όλα συμβαίνουν. Είναι κωμικό, είναι δραματικό, είναι κοινωνικό, είναι... Είναι κλεμμένο. Τι κλεμμένο? Τις προάλλες σας έδωσα κάποιες ξένες εκδόσεις για να δείτε τι μας αφορά να το μεταφράσουμε. Μέσα σε αυτές ήταν και η ιστορία του Ταύρου με τον Ταυρομάχο. Τι μου κλέψατε την ιδέα? Ο Τεχέρος σου έκλεψε την ιδέα με τον Ταύρο και τον Ταυρομάχο? Ο Τεχέρο από το Μεξικό? Ο Τεχέρο με τα διεθνή βραβεία και μάλιστα 3 χρόνια πριν? Τι φταίμε, μιστάκι μου, αν του λες εσύ τις ιδέες σου? Άλλη φορά προσέχεις. Και εσάς, κυρία Σιμάκη, σας περίμενα πιο ενημερωμένη. Με την άλλη πρόταση, τι έγινε, τη μελετήσατε? Ναι, βέβαια, θα έρθω στο γραφείο σας να τη συζητήσουμε, είναι αρκετά καλή. Άντε, επιτέλους, να ξεκολλήσουμε. Γιατί με το άλλο που λέγαμε, καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι δεν. Τάκη, τα λέμε. Τώρα θα νομίζει ότι εκτός που στέρεψα, κλέβω και ιδέες. Κάτι νομίζει. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που φαντάζεσαι. Ξέρω, πιστεύει πάρα πολύ σε μένα και εγώ του δώσα τόση πίκρα, τόσο μεγάλη απογοήτευση. Και τώρα σκέφτεται να στην ανταποδώσει.
Τάκη μου είπε να σου σπάσω το συμβόλαιο. Τι είπε? Τώρα! Α, παιδί μου! Α, ζήσε, να σου πω, σε φώναξα για να μου δώσεις καμιά συμβουλή. Τι προφίλ να βγάλω? Συντηρητικό προφίλ, βρελένη μου. Αυτοί θέλουν νοικοκυρεμένα πράγματα. Μην καταλάβει ότι είσαι χύμα. Ναι, έχεις δίκιο, είμαι πολύ χύμα, πολύ χύμα. Δεν είσαι. Είμαι. Και άμα δέσεις το γλυκό, αλλάζεις τρόπο ζωής. Τι τρόπο αλλάζω, ρε? Δεν θα ξυπνάς 10 και 11. Στρατός! Στρατός! Μωρέ, ας δες το γλυκό και ας μην κοιμάμαι καθόλου. Πού πας! Έχω και δουλειές, έχω να ετοιμαστώ. Φύγε. Έλα, Μάρκο μου, δεν προλαβαίνω. Συντηρητική, το έχω. Πριν από λίγο άκουσα στο ραδιόφωνο την ομαρχία θα κάνει ψεκασμούς. Λοιπόν, εγώ σας το λέω έτσι και εδώ τίποτα ψεκαστήρι, θα ρίξω μπουγέλα. Να αφήσει την ομαρχία να πάρει τα μέτρα και εσύ να πάνε τακτοποιήσει τα μηχανήματα που έχουμε πάρει για τους υπόλοιπους χώρους. Εντάξει, τι κύριε Θανάση, καλύτερα να πολεμήσουμε το κουνούπι στήθος με στήθος παρά να φάμε όλα αυτά τα χημικά στη μούρη. Τι νοεί στήθος με στήθος, Κωνσταντίνε? Όταν το κουνούπι φτάσει στο στήθος θα είναι πια αργά. Έτσι όπως πάμε, σε λίγο θα ηχήσουν και συνέχεια στην Αθήνα να μας τα καταφύγει. Είδες πως είναι η Σωτηροπούλου? Από όσο ξέρω καμιά μας. Τότε την Ελένη ζητάει κύριος. Είναι στον τρίτο, στο 3β. Συγγνώμη κύριε, ο στρατός είναι σε επιφυλακή λόγω του κουνουπιού τίγρη. Η αεροπορία ειδικά στο πόδι. Περιμένουν σήματα F-16 να κάνουν αερομαχίες. Ένα λεπτό. Κατανοώ την κατάσταση. Αλλά σας παρακαλώ να με λαλείτε πελάρε και να μην κάνετε γενικά αστιούθια με το αξιώμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Γεια σας. Έγινε σιλιά από δούμε του. Αυτός που περιμένω. Wow. Η Ελένη. Wow. Ο Ντάνος. Ευχηθώς αναφέρω λοχαγός πυροβολικού Ντάνος Λάσκαρης. Τις διαταγές σου, Ελένη. Τώρα εγώ δεν έχω πάει στρατό. Πώς να χαιρετήσουν? Όχι, κανονικά, όπως στη ζωή σου. Εγώ έφυγα στην αναφορά για να σπάσω του την αμηχανία της στιγμής, ξέρεις. Αχ, Ντάνο μου, την έσπασες την αμηχανία. Θρύψαλα την έκανες. Ελένη μου, να έρθω μέσα, ξανά τη βγάλουμε εδώ έξω στο κόριντορ, στο διάδρομο. Μέσα να έρθω. Α, μέσα, ναι, καλέ, παίρνω, καλέ. Βέβαια, τι, στο κόριντορ θα τη βγάλουμε. Κοίτα τώρα να δεις τι έγινε. Από μία φωτογραφία του Μάρκου. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, Ελένη μου, και εμένα στην αρχή, φάνηκε μου λίγο παράξενο. Δεν ήξερα αν έπρεπε να το πάρω στα σοβαρά. Αλλά εμάς τους στρατιωτικούς, το άγνωστο, πώς να σου το πω, εντρικάρι μας, προκαλεί μας. Προκαλήσασε. Ωραία. Ωραία. Και τώρα που το άγνωστο έγινε γνωστό, τι έχεις να πεις? Χαζή ερώτηση. Από ευγένεια τι θα πεις? Πρέπει να ομολογήσω. Τόσο όμορφη που είσαι, η ανασφάλεια δεν σου ταιριάζει καθόλου. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν μου ταιριάζει η ανασφάλεια. Έτσι μου, ρε, νιώθω ανασφαλής που και που για να σπάω τη μονοτονία. Εσύ, νιώθεις ποτέ ανασφαλής? Εγώ να νιώθω ανασφαλής? Ελένη μου, εγώ. Δηλαδή εμείς, γενικά, οι ανθρώποι του στρατού, της αεροπορίας αλλά και του ναυτικού. Δεν επιτρέπεται να νιώθουμε ανασφάλεια. Γιατί? Γιατί από εμάς εξαρτάται η ασφάλεια τούν της χώρας. Όχι. Ανασφάλεια σε εμάς του στρατού δεν γίνεται. Μάλιστα. Ανασφάλεια δεν γίνεται. Κατάλαβα. Ξέρεις κάτι, Βρεντάνο μου? Λέω να βάλω να πιούμε κάτι. Εγώ θα πιω ένα ουισκάκι. Εσύ πώς το πίνεις? Ελένη, θα σου το πω μια φορά για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε. Εγώ όσον είμαι στην υπηρεσία τούν της χώρας, καταχρήσεις δεν κάνω. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Γιατί? Γιατί μπορεί ξαφνικά να χτυπήσουν οι σιρήνες, να φακούν οι καμπάνες. Και εγώ θα πρέπει να βουρήσω, Ελένη. Το ουίσκι σου φέρνει βούρημα. Όχι να ουρήσω, μάνα μου. Να βουρήσω, να τρέξω. Α, να τρέξω. Να τρέξω να σώσω την πατρίδα. Βουρ που λέμε, βουρ. Μπράβο, αγάπη μου, βουρ. Πρέπει να είμαι νυφάλιος, ναι, καθαρός. Κατάλαβα, βουρ. Αν έχεις, θα ήθελα ένα τσάι της ελληνικής υπαίθρου, του βουνού. Α, τσάι, ναι. Α, και αν υπάρχει, βάλε μου λίγο μέλι. Έλα τον. Το θυμάρι πειράζει. Έλα, Ναταλή, τελείωνε, θα αργήσουμε! Κάτι απλό είπαμε να φορέσουμε! Έχομαι. Να σου πω πώς είμαι. Α, κούκλα, κόρη μου. Τι
Κύριε Βεντάνο, πού πάτε εσείς? Εμείς θα βγαίνουμε, είμαστε καλεσμένες, το φαγητό σου είναι στο φούρνο. Πού πάτε, ναι, παιδιά, έξω οι δρόμοι είναι άδειοι. Όσο κόσμο είναι αναγκασμένο να βρίσκεται στου δρόμου, τρέχει να κάνει τα σπίτια του κι εσείς. Άσε μας, ρε μπαμπά, έχουμε βάλει πάνω μας από μισό λίτρο σιτρονέλα. Ο κουνούπι δεν μας πλησιάζει ούτε ελέφαντας. Να περίμενε. Κοίτα, θα πάρουμε και αυτό μαζί μας για σιγουριά. Ναι, ναι, δεν μου πάτε, πού θα πάτε. Να, τηλεφώνησα στο συμμαθητή μου, ρε, το δημοσιογράφο και μας κάλεσε για φαγητό. Γιατί η Ναταλή ενδιαφέρεται να μάθει για τη δουλειά του. Τι να μάθει. Τα πάντα, ρε μπαμπά. Μα συγγνώμη, δεν θες να δεις την κόρη σου μια μεράντα αποκρίτρια. Όχι, με φαντάζεστε εμένα με δημοσιογραφικό γυλαίκο και φουλάρι να δίνω ρεπορτάζ από την Κολομβία ή τη Σιέρα Λεόνε και πίσω οι σφαίρες να φεύγουνε. Πά! Τι λες, παιδάκι μου, αυτές οι χώρες είναι επικίνδυνες. Καλά λέει, παιδί μου, πατέρα, συγγνώμη, θες να πας σε καμιά Ήμπιζα. Άσε μας, ρε μαμά, και θα αργήσουμε με την Ήμπιζα. Άμα ήταν έτσι, πήγαινα και στη Μύκονο. Ποιο μάχημα είναι εκεί. Γεια σου, Θανάση. Έχουμε πόλεμο στη Μύκονο. Αγάπη μου, καφές. Έλα, μωρό μου, καφές. Έλα, Λουκιά μου, δεν μπορώ άλλους καφέδες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Τάκη, είσαι τρελός. Έπεισα τον πρόεδρο να μας δώσει άλλη μια μέρα προθεσμία. Σε περιμένουμε και έχεις σκοπό να κοιμηθείς. Πίνε. Ποιες οι ωραίες ιδέες κατεβάζεις, το κοιμάμαι, σε λίγο. Βέβαια, αν κρίνω ειδικά από τη σημερινή ιδέα που κατέβασες και το κοιμισμένο πνεύμα σου συναντήθηκε με το πνεύμα του Μεξικανού. Λουκιά, τελείωσε. Σκοτήθηκα. Δεν με νοιάζει καθόλου για τα συμβόλαια. Να στο σπάσω το συμβόλαιο και θα πάω σε μια άλλη εταιρεία. Και αν με κάνω καμιά σου ξεδάρα, θα με θέλετε πίσω. Εγώ δεν θα έρχομαι. Όχι. Τάκη, ξέρεις τι θα συμβεί στην αγορά αν μαθευτεί ότι ο παπουτσί σου έχει σπάσει το συμβόλαιο. Θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Συγκεντρώσου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μας τελειώσανε τα φιδάκια! Μήπως έχετε να μας δανείσετε κανένα! Όχι, δεν έχουμε! Και να σας πω, πέρασα πριν έξω από την πόρτα σας και κόντεψα να λιποθυμίσω τα φιδάκια. Είναι για εξωτερικό χώρο, τα έχετε μέσα στο σπίτι και θα πάθετε τίποτα! Ναι, προτιμάμε να πάμε σχασμένες παρά ανοχήρωτες. Ναι. Καλέ! Καλέ, τι φτιάχνεις εσύ εκεί. Αχ, όχι, όχι. Μη μου το απασχολείτε, σας παρακαλώ. Γιατί πρέπει να κάνουμε ησυχία. Να συγκεντρωθεί, να εμπνεύσει και να γράψει, να σχεδιάσει. Εγώ ποτέ δεν σε εμπνεύσω να γίνω η μουσα σου. Κάθεσαι και στηρίζει το μυαλό σου. Εμείς εδώ μέσα τι κάνουμε, δεν σου κάνουμε. Κάθε διαμέρισμα για γέλια και για κλάματα. Α, δεν θες. Καλά. Πάμε αλλού να βρούμε φιδάκια. Αντί, γεια σας. Έτσι, κορίτσια μου, έτσι. Και να προσέχετε λίγο με τα φιδάκια, δεν είναι για χόρταση. Κύριε Θανάση, κάνει δουλίτσα πάντως αυτό, ε. Μπορεί να είναι λίγο βάρβαρο, αλλά την κάνει τη δουλειά. Δες το πέρα. Εσύ, Κωνσταντίνε, θέλω να μείνω στο μαζί σου ένα μυστικό, αλλά προς το μην το πάρεις ανάμεσο κίνδυνο, ε. Και πώς να το πάρω, σε έμεσο. Αυτό τον. Το δημοσιογράφο μου, το σημαντή της Μαργαρίτας, το φίλο της. Το ξέρεις. Α, το βλέπω κάθε μέρα και το θαυμάζω κιόλας πάρα πολύ. Α, τον θαυμάζεις κιόλας. Δεν νομίζω να συνεχίσεις να τον θαυμάζεις και πολύ. Γιατί? Γιατί Ναταλή ζήτησε από τη μάνα της να τον γνωρίσει. Εκεί πάνε τώρα για φαγητό μαζί του. Για φαγητό πάνε. Η Ναταλή θέλει να μοιάσει σε αυτό το δημοσιογράφο. Και αυτός παλιά έπαιρνε σακίδιο και γύριζε όλη την οικουμένη σε μπόλεμες ζώνες. Και η Ναταλή θέλει να κάνει το ίδιο. Η Ναταλή είναι ρεπόρτερ της εμπόλεμης ζώνης, κύριε Θανάση. Τι αστείο είναι τώρα αυτό, πλάκα μου, κάτι ανέκδοτο είναι. Μάζε με το δεχειλέ μου, το έχει. Μαργαρίτα, με κάνεις και ντρέπομαι. Ήταν ανάγκη να πεις στην Ναταλή το αχίλιο. Πόχος, να μην μπενευτώ κι εγώ ότι κάποτε ένας διάσημος ρεπόρτερ μου εξομολογήθηκε τον έρωτά του. Αχ, Μαργαρίτα, Μαργαρίτα. Τίτο, τίτο. Να ξέρεις πόσες φορές σε σκεφτόμουν στα ταξίδια. Τι να γίνεται αυτή η ψυχή, έλεγα. Βγάζει τις ψυχές των άλλων. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, στο θέμα μας εμείς, ε. Ναι, για να δούμε αν κάνεις για τη δουλειά που κάνω. Θα πρέπει να ξέρουμε καταρχάς αν υπάρχει κάτι που να σε κρατάει εδώ. Δεν υπάρχει στη ζωή σου κάποια σχέση, κάποιος... Α, όχι, όχι, δεν. Ναι, υπάρχει ο Κωνσταντίνος. Τον θυμήθηκες εσύ τώρα, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, έτσι να πάει. Του σκόρτα, κόρη μου. Σιγά, σιγά, παιδιά, σιγά, σιγά, μην μένει κουβάλιστε. Μια σκνήπα ήτανε. Ηρεμήστε. Καθίστε. Τα κανάλια υπερβάλλουν. Α. Τα παραλέμε. Εντάξει, τελειώσαμε με τις μεταθέσεις. Θέλω να σου θυμίσω ότι είχαμε μείνει στην Ελασσόνα. Ελένη μου, sorry, εζάλισα σε. Απλά πιστεύω ότι δυο άνθρωποι όταν συναντιούνται πρώτη φορά πρέπει να γνωρίζονται που τα καλά. Που τα καλά. Εγώ σε ξέρω χρόνια. Νιώθω δηλαδή σαν να σε ξέρω χρόνια. Βρε, όλη την Ελλάδα γυρίσαμε μετάθεση τη μετάθεση. Εντάξει, κάνει για μένα, Ελένη μου. Τώρα να μιλήσουμε για σένα. Τι θέλεις να ξέρει για σένα ένας άντρας που σε πρωτογνωρίζει. Βιογραφικό. Όχι βιογραφικό, μάνα μου, είναι να σε πάρω για δουλειά. Μπράβο, Στάνο. Εγώ είμαι μια γυναίκα
με την κλασική έννοια. Και παραδοσιακή, μπορείς να με πεις. Παραδοσιακή? Και συντηρητική. Ναι, και προς Θεού, δεν το λέω επειδή είσαι στρατιωτικός και υπάρχει αυτή η φήμη ότι η στρατιωτική είστε συντηρητική. Όχι, όχι, εγώ το λέω γιατί είμαι συντηρητική. Ελένη μου τώρα, εγώ γιατί νιώθω ότι μου λαλείς κάτι το οποίο δεν το πολύ πιστεύεις. Δηλαδή, συντηρητική, νομίζω. Εσύ που την ώρα που ξεκίνησε τούτη η κουβέντα, πίνεις. Πίνεις συνέχεια. Σε λίγο θα κάνεις την πότσα να τελειώσει. Τι θα κάνω, την πότσα να τελειώσει. Ναι, μάνα μου, το μπουκάλι τελειώνει σε λίγο. Πίνεις πολύ. Α, το μπουκάλι. Πίνω από μηχανή, από. Πώς το λένε, από. Γιατί έχω τρακ. Ναι, γιατί ορίστε, το αφήνω. Και ήθελα να χαλαρώσω λίγο γι' αυτό. Όταν λέω συντηρητική. Να σου το πω, εννοώ ότι ποτέ δεν κοιμάμαι με έναν άντρα από το πρώτο ραντεβού. Τούτον αρέσκει μου. Ναι. Εκτός αν αυτός ο άντρας μου βγάλει αυτή την οικειότητα που σου λέγα πριν. Και κάνεις το που το πρώτο ραντεβού φυσλάκ, φυσλάκ. Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ, ποτέ, γιατί είμαι συντηρητική. Α! Θέλω να κάνω οικογένεια. Ναι, μια μεγάλη οικογένεια, πολλά παιδιά, να τα μεγαλώσω με ηθικές αξίες, με αρχές. Γιατί κοιτάς το ρολόι σου, Ντάνο, βαρέθηκες έτσι, μα τώρα αγχώθηκα. Πού είναι η πότσα, πού είναι η πότσα. Όχι, Ελένη μου, σε παρακαλώ, όχι, μην πίνεις, όχι άλλο να... Ελένη μου, Ελένη μου, είσαι πολλά ανασφαλής. Άκουσέ με, λοιπόν, κοίτα. Πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή του στρατιωτικού έχει πολύ πειθαρχία και πρόγραμμα. Περνάω πάρα πολλά ωραία δαμέ μαζί σου, αλλά πρέπει να φύγω. Εγώ, αγάπη μου, ξυπνώ κάθε πρωί το καπέλο μου. Ξυπνώ κάθε πρωί στις 5 και 20 πρώτα λεπτά. Βρε, Ντάνο! Την ίδια ώρα ξυπνάμε, βρε. Κι εγώ 5 και 20 το πολύ όμως έχω ξυπνήσει. Άντε, να κάτσω να κουζουρέψω κάνα πεντάωρο μετά. Δηλαδή, σηκώνεσαι από το στρώμα σου 10 και 20 πρώτα λεπτά. Πεντάωρο είπα. Έχω πιει. Πεντάλεπτο ήθελα να πω. Τέλος πάντων, Ελένη μου. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά χάρηκα πάρα πολλά που σε γνώρισα. Κι εγώ πολλά. Και δεν βλέπω την ώρα να σε ξαναδώ. Mm. Πού θέλεις να... Επειδή είναι και το πρώτο ραντεβού, θέλεις στο μάγουλο μήπως... Όχι, όχι, εντάξει, κέντρα ρε λίγο. Τώρα, Ταλή, είσαι ένα φοβερά τυπάκι, αλλά τώρα... Κρατάς το σημείο να περπατήσεις τα μονοπάτια που περπατάω εγώ. Μαργαρίτα. Είσαι εδώ. Ναι, είμαι εδώ δίπλα με μια φίλη μου και τρώμε. Βρήκετε εξέλιξη στο καλύτερο ρεστοράν της Αθήνας. Λοιπόν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε γνωριστεί εμείς οι δύο. Μακρύς. Τίτος Μακρύς. Τζούλι Σκρέκη, αλλά δεν μου θυμίζετε κάτι. Βρε Τίτο μου, από πού να την ξέρεις την κοπέλα. Αλβανίδα είναι. Μήπως όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα, Τζούλη μου έκανε σπίτια και σε πήρε το μάτι του. Θυμήθηκα. Λοιπόν, κάνω πολεμικό ρεπορτάζ για το Κόσοβο και μένω στα Τίρανα. Και διοργανώνονται τα καλλιστεία για την εκλογή της Μις Αλβανία 1992. Εσείς είστε. Τι μνήμη! Η Μις Αλβανία 1992. Και το θυμάστε ακόμα, μα έχουν περάσει τόσα χρόνια. Μα τι λέτε τώρα, αστείευεστε, ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που την είχα συμπεριλάβει στο ρεπορτάζ για το Κόσο. Ξέρεις, Τζούλη μου, ο Τίτος από εδώ είναι παλιό μου αίσθημα και παλιός μαθητής μου. Τώρα έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Μα ξέρετε, τα έχω χαμένα δηλαδή. Μετά από τόσα πολλά χρόνια να βρεθώ δίπλα σε δύο γυναίκες που η κάθε μια με το δικό της τρόπο άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στη ζωή μου, έγραψαν στην ψυχή μου. Έγραψε και η Τζούλη. Μαργαρίτα μου, έπρεπε να την έβλεπες. Λεπτή, εθέρια, εύθραυστη. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σας λόγια, Τίτο. Χάρηκα. Θα σας αφήσω τώρα να συνεχίσετε την κουβέντα σας. Μα όχι, όχι, όχι. Πού πάτε. Να καθίσουμε να το πούμε όλοι μαζί. Πολύ ευχαρίστως. Ωραία. Έχουμε τόσα να θυμηθούμε από εκείνη τη βραδιά. Τάκη, τι έγινε, μωράκι μου. Αμάν, λιποθύμησε από την εξάντληση. Ξεράθηκε το καψερό, Τάκη.
Αγάπη μου, τι κάνεις όλο το βράδυ εδώ, αγάπη μου. Άσε με να δω τι έχεις κάνει. Όχι, μην κοιτάς. Μην κοιτάς. Βρετάκι, είναι τελευταία μας ευκαιρία. Άσε με να έχω μια ιδέα. Σε παρακαλώ, θέλω να. Όχι, λέω. Έχω άγχος, έχω πάρα πολύ άγχος. Όχι, και εγώ έχω άγχος. Νομίζω που πιστεύω σε μένα ότι θα με τελειώσει έτσι εύκολα. Α, θα δει. Να σου πω κάτι, και εγώ δεν αισθάνομαι όμορφα, Τάκη, να το ξέρεις αυτό. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω κάτι που θα σε βλάψει. Τι θέλει, αγάπη μου, σε αυτό επηρεάζει τη σχέση μας. Φοβάσαι. Και ο Τάκης ο Περιστέρης θα είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα φύγει από αυτήν την εκδοτική εταιρεία. Να το θυμάσαι. Αν δεν πήγαινε στο γραφείο και περίμενα με και έρχομαι. Εντάξει, μωράκι, θα σε περιμένω. Μωράκι, μ' αγάπη μου, αν δεν καλή επιτυχία, μωρό μου. Το ζουνάκι μου, το ζουνάκι μου. Όχι, τα περιγράμματα να κάνω. Το φυσάω και δεν κρυώνει το δικό μας ραντεβού. Με το δικό μου συμμαθητή ήρθε και μας καμπέλισε τζουλάρα. Το ύφος της, το είδες, το ύφος της. Στραβή είμαι. Από τη στιγμή που στρογγυλοκάθισε, κουβέντα δεν σταυρώσαμε. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ πέρα. Τι έγινε, Ναταλάκη, πώς πήγε το ραντεβού με τον Τίτο Μακρύ? Καλά, καλά. Ψιλοξύπνησα όταν γύρισες, αλλά δεν έδωσα σημασία. Άσε μας, ρε Κωνσταντίνε, που ψιλοξύπνησες. Χαμπάρι δεν πήρες, πες καλύτερα. Άσε το, Κωνσταντίνε, μην ασχολείσαι εσύ με το μέλλον μου. Τι έγινε, σταμάτησε να γυρίζει ο κόσμος γύρω από σένα και το γυρίσεις εσύ? Λοιπόν, ας είμαστε λίγο σοβαροί, εντάξει. Τι θες, ρε Κωνσταντίνε, τώρα, γιατί θες να με εκνευρίσεις? Όταν εσύ αποφάσισες να ασχοληθείς με τις εκλογές, εμένα με ρώτησες. Για να μην θυμηθώ τώρα που τρώγαμε στη μάπα την πρώην σου, τη Σιλία, γιατί δεν την έχω ξεχάσει. Κωνσταντίνε, ένα πράγμα θα σου πω. Πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι. Δεν θα αργήσει, κυρία Σιμάκη, είναι η ώρα της. Πού είσαι από τη θέση σου, παιδί μου, που είναι η ώρα μου. Δεν θυμάμαι να είχα κάποιο ραντεβού με τον κύριο Ντομένικο Μαριλού. Όντως. Αλλά το ότι θα μου αποδώσετε πολύ σύντομα, σαν ραντεβού δεν είναι. Μαριλού, πήγαινε, παιδί μου. Ευχαριστώ. Βιάζεστε, Ντομένικο. Ο χώρος ήταν πολύ επαγγελματικός για να μιλήσουμε για τα άλλα. Απόψε. Στο Νούφαρο, στις 9. Ένα καλό μπουκάλι κρασί θα βοηθήσει να τα πούμε πιο άνετα. Θα σε περιμένω, ε. Ντομένικο! Τι κάνεις? Όλα καλά με τη διευθύντρια? Προχωράμε? Ελπίζω. Χαιρετώ. Γιατί υπερπίζω, κολλήσαμε πουθενά. Έμαθα ότι έδωσε την πρότασή του κι αλλού. Πρέπει να βιαστούμε. Θα ήθελα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά μια και περιμένουμε και τον κύριο Περιστέρη, να δούμε τι έχει να μας πει, τι πρόταση θα μας κάνει και μετά να αποφασίσουμε με ποια πρόταση θα προχωρήσουμε. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι ο Περιστέρης θα μας φέρει σήμερα μια πρόταση με την οποία θα ξετρελαθούμε? Μην παίζουμε με τα σίγουρα. Το Πέστα Φλόρα είναι επιτυχία. Έχει τον από κοντά. Δεν έβλεπα την ώρα να σε ξαναδώ, Ελένη. Τα σιλούθια σου είναι όπως τα όρημα κεράζια. Κεράζια. Ναι, μάνα μου. Έλα, σου φτιάξα τσαγάκι. Ήρθα, παρόλο που το περιβάλλον γενικά δαμέ δεν είναι τόσο καλό. Τι εννοείς? Συνάντησες κανένα στην είσοδο και σου είπε τίποτα? Πρέπει να σου πω μερικά πράγματα για τους τόρους. Ελένη μου, να σε προλάβω. Δεν συνάντησα κανέναν και κανένας δεν μου είπε τίποτα. Απλά παραδέχομαι ότι εμείς οι στρατιωτικοί είμαστε λίγο περίεργοι. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να ρίξω εδώ πέρα και να μην νιώθεις άνετα. Πες μου, τι έφταιξε, πες μου. Πάρ' το τσαχάκι σου. Άστο, θέλω εγώ. Ναι, κοίταξε. Δεν είναι μόνον εδώ. Είναι γενικό το φαινόμενο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε χάσει λίγο την εθνική μας ταυτότητα. Εμπήκεν ο Οκτώβρης. Πλησιάζει η εθνική μας επέτειος. Τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά. Όλα τα μπαλκόνια είναι σήμεο στολισμένα. Και όταν φυσά ο αέρας, σακ, 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 σούζονται οι σημαίες και είναι υπέροχα. Εμείς δεν τα κάνουμε εδώ αυτά. Εμείς είμαστε πολύ... Ένα λεπτό, όταν λες εμείς βάλεις τον εαυτό σου μέσα, εσείς, τι εσείς? Όχι, όχι, εγώ βάζω σημαία. Εγώ κάθε χρόνο βάζω σημαία. Και πάρε ένα κουλουράκι και τους το λέω, βάλτε βρε μια σημαία. Βάλτε βρε έναν ήρωα της επανάστασης να λάμψει ο τόπος. Φαντάσου ότι τους το λαλείς και πάλι δεν κάνουν τίποτε. Τίποτα. Άρε, Ελένη, ο σημερινός Έλληνας εμένα με έχει απογοητεύσει. Αλλά εν είδαν τζίνι των Τούρκων να πέφτει με το αλεξίπτωτον και να τους πυροβολά, να μάθουν τι σημαίνει η ελληνική σημαία. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Είσαι Έλληνας, ρε. Απόδειξη. Ναι. Τη σημαία μας χρησιμοποιούν την μόνον άμα κερδίσουμε Eurovision και τίποτε μάπες και έτσι μασκαραλίκια και καρκασαλίκια και χαβαλέδες. Ελένη μου, εγώ θέλω να ξέρω για ποιον θα χύσω. Για ποιον θα χύσω, ρε, εγώ το αίμα μου. Για τον Έλληναν που το λαλεί η ψυχή του. Γιατί... Αχ, συγγνώμη, Ελένη μου. Sorry. Ήρθα να σε δω για λίγο και φωνάζω όπως το βλάκα. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Εκφράσω ελεύθερα. Να σου πω να βάλω να φάμε. Τι να παραγγείλω? Ελένη μου, να μην παραγγείλεις τίποτε, γιατί πρέπει να φύγω. Γιατί? Έχω υπηρεσία μέχρι τη νύχτα. Να σε περιμένω μετά. Όχι, Ελένη μου, να μην με περιμένεις, γιατί
Ήθελα να σε πάρω στο σπίτι μου, μαζί μου. Αλλά ξέρεις, φιλοξενώ τον αδερφό μου και τη χαρτωμένη του. Οι οποίοι θα παντρευτούν τον άλλο μήνα. Και ήρθαν να κάνουν τα τελικά shopping, ξέρεις. Ναι, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ χωρίς το στρατιωτικό μου. Εγώ φοβάμαι, έχω ανασφάλειες. Τι φοβάσαι, μάνα. Μα είναι και αυτό το κουνούπι. Όχι, Ελένη μου. Μα έχει τρομάξει όλο το κουνούπι. Μα Ελένη μου, φοβάσαι εσύ το κουνούπι, μάνα. Πολύ. Όχι, έμπρεπε να το φοβάσαι εσύ. Να σε τρομάζουν τα άλλα πράγματα που σου προανέφερα πριν. Βέβαια. Εσύ είσαι αγνήσια Ελληνίδα, μάνα μου. Θέλω να είσαι ατρόμητη. Απίστευτη κατάσταση έξω. Όλα τα μαγαζιά έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Για να σκεφτείτε και στο καθαριστήριο, τα ρούχα μου τα δώσανε στην πόρτα. Τι ρούχα είναι αυτά? Αυτά που φόραγα τη βραδιά των Καλυστίων. Είπα να τα φρεσκάρω λίγο. Θα συγκινηθεί και ο Τίτος αν τα δει. Σκέφτηκα μάλιστα να του χαρίσω την κορδέλα μου για το αρχείο του. Γιατί στη ζήτησε? Άμα είναι έτσι, τότε να του δώσω κι εγώ τη μαθητική μου ποδιά. Την έχω φυλάξει. Και ξέρεις τι του θυμίζει αυτή η ποδιά. Ας παρακαλώ, τι ανώτιος ανταγωνισμός είναι αυτός? Στη γυναίκα σου πέστα. Εγώ δεν έχω ανάγκη να ανταγωνιστώ κανέναν. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια, παράν, η πολυκατοικία. Σε αυτή τη σειρά παρουσιάζονται οι καθημερινές ιστορίες των ενίκων μιας πολυκατοικίας. Για να δούμε. Θανάσης Μπαλαφούτης και η γυναίκα του Μαργαρίτα. Ο Θανάσης είναι διαχειριστής, είναι ο Έλληνας ο βιοπανιστής. Η Μαργαρίτα ασχολείται με τα οικιακά, φτιάχνει εξαιρετικό φαγητό. Πέτρος Μπαλαφούτης, ο γιος του Θανάση Μπαλαφούτη διαχειριστή, πιστεύει ότι η ζωή είναι μία πίστα. Ναταλή Μπαλαφούτη, κόρη του διαχειριστή Θανάση Μπαλαφούτη, έχει σχέση με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος Κωνσταντίνος είναι ακτιβιστής. Μάρκος και Χρήστος, το γκέι ζευγάρι της πολυκατοικίας. Το ξέρω, σας φαίνεται λίγο τολμηρό, αλλά ζουν ανάμεσά μας. Ελένη, η Γκαντέμο, η εύθυμη χείρα. Η γυναίκα της γενιάς των 700 ευρώ. Αυτός είναι ο Θέμης, ο άντρας της. Παναγιώτα και Βασιλική. Τα κορίτσια της πολυκατοικίας. Τους λες μια κουβέντα. Και δεν την λένε βρέτε αφέ πουθενά. Δεν προχωράω. Τζοβάνι και Τζούλι. Ο κλασικός Αλβανός που παλεύει για μια καλύτερη ζωή. Και η Μίστε Πελέ. Τζίμις. Ο σοφός της παρέας. Δουλεύει στο βίντεο κλαμπ. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία. Και Τάκης και Λουκία. Συγγνώμη κύριε Ασημάκη που χρησιμοποίησα το όνομά σας, αλλά μου ταιριάζει πάρα πολύ το Τάκης με Λουκία. Τάκης, Λουκία, Λουκία, Τάκης. Τάκης. Τάκης είναι ένας πολύ επιτυχημένος σκητσογράφος, ένα πολύ καλό παιδί, ωραίος πολυκατοικίας γενικότερα. Η Λουκία είναι καψούρα, μεγάλη καψούρα μαζί του και εντάξει, δεν εργάζεται, ασχολείται με τα υγειακά. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε? Προσωπικά δεν το βλέπω. Τώρα δύο γιαγιάδες, δύο γκέι, ένας διαχειριστής, ούτε για σύριαλ στην τηλεόραση δεν κάνει. Διαφωνώ. Τάκη λοιπόν. Πότε με σχολάς? Ρε Τάκη, πώς με έκανες έτσι? Πώς σας φαίνομαι? Τι λες τώρα ρε μαμά, καλά μιλάμε, σου πάει γάντι. Μα τον ίδιο σωματότυπο έχεις με τότε που ήσουν μαθήτρια. Όχι ακριβώς, έκανα και δύο γένες. Άνοιξε λίγο στην περιφέρεια, αλλά είχε λίγο από μέσα και το άνοιξε. Το στήθος ίδιο είναι. Μαργαρίτα, έχω να σου πω ότι θίγουμε πολύ σαν σύζυγος. Αν αυτός είναι τρόπος για να αναβιώσει παλιά αισθήματα, με τον Τίτο μακρύ για να μην στο μάτι Τζούλη. Σε παρακαλώ, Θανάση, κανονικά θα έπρεπε να φύγεις που μια ξένη πανακαπελώ στη γυναίκα σου. Μίστε Πελένη, για ποιο λίγο έξω! Τι συμβαίνει? Πώς σου φαίνεται? Ας σου πέρασε, Μαργαρίτα. Τι παριστάνεις τώρα? Το αποθυμένο του Τίτου μακρύ. Και επειδή ήμουν η πρώτη που μίλησε στην καρδιά του, καταλαβαίνεις γιατί αποθυμένο μιλάμε. Έτσι και κάνει έκθεση ο Τίτος μακρύς με τα ενθύμια της ζωής του, αυτή τη στολή θα του τη χαρίσω και θα τη βάλει σε περίοπτη θέση. Λοιπόν, είχα σκοπό να του χαρίσω μόνο την κορδέλα. Αλλά αφού το θες έτσι, θα του χαρίσω και την τουαλέτα και το στέμα. Τι θα κάνεις, λέει? Κι εγώ τι ενθύμια θα έχω, ρε μωράκι μου. Τζοβάνι, εσύ έχεις εμένα. Και έχουμε πει όταν μιλάω εγώ, εσύ. Άλλωστε η Μαργαρίτα δεν είχαν ευκαιρία να με μειώνει. Μου φέρετε λες και είναι βασίλισσα, κι εγώ είμαι η δούλα της. Σας παρακαλώ. Τι λόγια είναι αυτά? Όχι και τι λόγια, Θανάση μου, όχι και τι λόγια. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο την έχει. Έλα, Τζοβάνι, πάμε. Πάμε, προχώρα. Και για να νιώσεις βασίλισσα, πρέπει έστω και μια φορά στη ζωή σου να έχεις βάλει στέμα. Στέμα είναι αυτό.
Πάνω σε μένα, Μαργαρίτα μου, μου αρέσει πολύ το στέμμα σου. Ή η κορδέλα σου. Δεν σε πιστεύω πως το έκανες. Παιδί μου, μου είπε ότι το περιβάλλον δεν είναι ελληνικό. Κάτι έπρεπε να κάνω για να τον κάνω να νιώσει άνετα. Δεν είναι λογικό. Λογικό και παράλογο μαζί σου δεν υπάρχει. Έχεις το ακαταλόγιστο με την τράλα που έχεις πάθει. Κάνα ποιηματάκι ετοίμασες, μήπως χρειαστεί. Όχι, μην σκάζεται. Αχ, ναι, έχω πάθει τράλα μεγάλη, μεγάλη. Την έχω πατήσει άσχημα, βέβαια. Ο Ντάνος είναι λίγο πατριώτης, αλλά έτσι δεν είναι οι άντρες του στρατού. Και του γιατρού. Αχ, Μάρκο μου, μετά από τόσους αποτυχημένους έρωτες, πρώτη φορά νιώθω σίγουρη για κάτι. Μη σου πω το όνειρο που είδα χθες βράδυ. Αυτό το πεις ξεκίνα. Λοιπόν, βρίσκομαι στον Άι Γιώργη του Λυκαβητού. Εγώ είμαι νύφη και ο Ντάνος γαμπρός με τη στολή του. Και περνάμε κάτω από μία καμάρα με τα σπαθιά των συναδέλφων. Ελένη, σπάθη. Και πότε ξύπνησες, όταν πέσαν τα σπαθιά και σας αφαλοκόψανε? Όχι, όχι. Μου μπήκε μία χούφτα με ρύζι στο στόμα και κόντρεψα να πνιγώ. Ή από την Παναγιώτα ήταν, να θυμηθώ να μην την καλέσω στο γάμο, ή από το Μανώλη. Αχ, καλή του. Κακή ψυχρή και ανάποδη! Λοιπόν, ξέρεις κάτι, την Μπουμπουλίνα σκέφτομαι να τη βάλω κάπου στο σαλόνι, να δώσω λίγο θηλυκότητα. Είσαι τρελή! Τον Κολοκοτρώνη, μωρέ, πού να τον βάλω. Α, θα τον βάλω στην είσοδο. Είσαι τρελή! Ναι, ναι, ναι! Με το που θα μπει θα δει μια άλλη πολυκατοικία. Είσαι τρελή. Ντομένικο κι άλλο. Σε παρακαλώ, δεν θέλω άλλο, ευχαριστώ. Στην αρχή που λες σκέφτηκα ότι δεν λειτουργήσε καλή χημία μεταξύ μας από τη μεριά σου. Συγγνώμη για τον ελληνικό, απλά εντάξει, μια και είμαστε εκτός δουλειάς. Δεν πειράζει. Αλλά θα προτιμούσα στην εταιρεία να κρατήσουμε το πληθυντικό. Λουκία, θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Έχω καταθέσει ήδη την πρότασή μου και στις εκδόσεις Λάμδα. Και σήμερα κιόλας μου απάντησαν θετικά. Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που ακούω. Α, συγγνώμη. Ναι. Ναι, πρόεδρε, σας ακούω. Να, εδώ με τον Ντομένικο, τα λέμε. Όχι, να μείνετε ήσυχος, να μείνετε ήσυχος. Καληνύχτα, καληνύχτα. Ανησυχεί, λίγο. Μπορεί να μαθεύτηκε κιόλας για τις εκδόσεις Λάμδα. Λουκιά, είναι στο χέρι σου να με κρατήσεις την εταιρεία σου. Το ξέρεις. Ακόμα κι αν οι όροι που σου προτείνουν στις εκδόσεις Λάμδα είναι πιο συμφέροντες. Το παν στη ζωή είναι να έχουμε κάτι που να μας εμπνέει. Ντομένικο, δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Δεν είναι σωστό. Α, με συγχωρείτε πάλι. Ναι. Έλα, ρε Λουκιά, πού είσαι? Σε παίρνω στο γραφείο, γιατί δεν το σηκώνεις? Τι θα γίνει, θα γυρίσεις σπίτι ή δεν σου κάνει κάτι άλλο της κατάστασης? Ο πρόεδρος είναι πάλι. Πρόεδρε, όλα καλά? Μην μας κόβεις πάνω στο καλύτερο. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, Λουκία, πού είσαι? Έξω. Έχω βγάλει τη διευθύντρια για φαγητό. Την ψήνω. Ποιος είναι αυτός που σε ψήνει, Λουκία? Θα τα πούμε αργότερα. Έκανα καφά. Ο πατέρας μου ήταν ανησύχησε γιατί άργησα λίγο να γυρίσω. Παραξενεύτηκα ότι τα κάνω αυτά. Λοιπόν, Ντομένικο, υπογράφουμε αύριο. Το μυαλό του. Τι έγινε, Μαργαρίτα, μου τα έχουμε πάρει. Λέει, παιδί μου, συνέχεια. Τουλάχιστον σταμάτησε να ενδιαφέρει την Ατάλια, κάτι είναι καλό. Θα την έλεγα. Τώρα που έρχεται εθνική εορτή, μήπως ξέρεις τι προβλέπετε για την πολυκατοικία? Α, θα κάνουμε παρέλαση πρώτα. Ωραία. Ναι, θα καταθέσουμε στεφάνι. Α, να σου πω. Θες να είσαι σημειοφόρος. Κάνουμε πλακίτσα, ε. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε. Για να είμαστε εμείς τώρα ελεύθεροι και να κάνουμε πλακίτσα, ναι. Κάποιοι άνθρωποι έχισαν το αίμα τους. Τι σχέση έχει ο Κολοκοτρώνης με την 28 Οκτωβρίου και δεύτερον, τι νομίζεις, παιδάκι μου, ότι είμαστε ελεύθεροι? Δούλοι των πολυεθνικών είμαστε. Μας πατάνε. Πού μιλάει τόση ώρα, δεν καταλαβαίνω. Μπα, καρπέρνεις. Μπα, γιατί ρωτάς? Α, βέβαια, κατάλαβα. Κι εγώ στη θέση σου τον ίδιο φόβο θα είχα. Εσένα σε γνώρισε μαθήτρια, εμένα με γνώρισε γυναίκα. Μεγάλη διαφορά. Α, εκεί το πας. Πατριώτες! Ζούμε το νέο έπος του 40, η Αλφαρία θέτει νέα κυριαρχικά δικαιώματα. Γρήγορα ας πετάξουμε στη θάλασσα. Ωρα. Εμένα τελικά θα μου πει κανείς που θα μπει ο Κολοκοτρώνης μου. Άσε, πάω στο Θανάση. Ναι, βγαίνω εγώ τώρα, νομίζω μέχρι να βρω ταξίδι σε κανένα μισάωρο θα είμαι εκεί, ναι. Κατά, τι μισάωρο, τι ταξίδι, τι λες, παιδάκι? Δεν μου μιλάω με το συμμαθητή της μαμάς. Καλή μια ώρα με έχει αυτό στο τηλέφωνο. Με περιμένει για φαγητό. Ναι, έρχομαι και θα τα πούμε από κοντά. Έγινε. Αμάρε, παιδί μου, τι λέτε τόση ώρα για μένα, σου λέει? Ναι, του έλεγα ότι τρώγεστε με την Τζούλη και γέλαγε. Γέλαγε, τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού ενδιαφέρεται να μιλάει με πιο νεαρούς ανθρώπους. Αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Α, με φαντάζεστε εμένα τώρα ανταποκρίτρια? Από το Μπαγκλαντές της Κολομβίας. Ποιο Μπαγκλαντές Κολομβίας? Άσε με, ρε Κωνσταντίνε. Ναταλή Μπαλαφούτη. Της Μαργαρίτας. Για το Μέγκα. Α, κλείσε, κλείσε. Ναταλή, κλείσε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς,
Σα ζητώ συγγνώμη για την έκτακτη αυτή γενική συνέλευση και μάλιστα βραδινή ώρα, αλλά η αξιότιμος από εδώ, κυρία Ελένη. Ναι, άστο, Θανάση. Λοιπόν, θέλω να πει: σημαία στην είσοδο, ο Κολοκοτρώνης δίπλα στο ασανσέρ. Εμείς να ντυθούμε σουλιώτισες. Δεν θέλω ειρωνίες. Έχουμε χάσει την ταυτότητά μας, κύριοι. Είμαστε Έλληνες εμείς, ρε. Τι είμαστε! Γιατί δεν το γράφει η ταυτότητά. Αυτά ποιος τα λέει, ο γκόμενος, ο Καραβανάς. Καταρχάς δεν είναι γκόμενος μου ακόμη, αλλά θα γίνει. Αλλά για να γίνει. Άσε με, λένε καλά, τον έκοψα εγώ. Είναι από αυτούς τους κομπλεξικούς εθνικιστές που πιάνονται από τη μεγάλη ιδέα της Ελλάδας. Κοριτσάκι μου, Έλληνες είμαστε και το έχουμε στο αίμα μας. Το καταλαβαίνεις, αυτό φτάνει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και εγώ πήγα λίγο από το σπίτι και έφρυξα. Έχει κάνει το σπίτι σχολική επέτειο. Σταματήστε, βρε παιδιά! Δεν είναι αυτό το θέμα, μα σας παρακαλώ, σταματήστε. Συνέλευση τέτοια ώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε συνέλευση. Και πάνω έχουμε ανάκριση. Για να δω που γυρνάει η γυναίκα μου και με ποιον τέτοια ώρα. Τάκη, σε παρακαλώ, ήταν ένα επαγγελματικό ραντεβού. Να σας πω, η σίτα στην είσοδο ήταν ανοιχτή για τρία. Για σταματήστε λίγο! Σε λίγο βάζει ο Ντάνος μου. Θέλω να τον κάνω να νιώσει άνετα. Τι σας ζητάω, μωρέ. Να βάλουμε 2-3 πραγματάκια για ντεκόρ. Λοιπόν, θέλω τη σημαία, τον Κολοκοτρώνη οπωσδήποτε, ένα κορδελάκι με το Ελευθερία ή Θάνατος. Και το δικέφαλο από το Βυζάντιο. Το δικέφαλο οπωσδήποτε θα τον βάλουμε, διότι είναι. Παιδιά, ακούγεται κάτι. Το στομάχι μου καλέ είναι, γουργουρίζει από τη μοίρα. Δεν τρώγονται αυτά που έφερε η Μαργαρίτα. Δεν μου λες πολύ ώρα θα κάτσουμε εδώ πέρα να ακούμε τις αηδίες της. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι που πετάει. Κουλούπι! 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 Βγει! Μήπως δεν κάναμε καλά που βγήκαμε έξω. Τάνο μου, το κουνούπι τίγρη! Παναία μου, Χρυσοσπηλιώτης! Τάνο, τι κάνεις εκεί! Sorry, αλλά εμένα η πατρίδα χρειάζεται με ακέραιο να πολεμήσω. Τα σκότωσα! Τα σκότωσα! Γιες, βρε, καμαρώστε, βρε! Έναν γενναίο άντρα που μας ανάγκασες να του μοστράρουμε τον Κολοκοτρώνη! Πόσου, ρε, ξεφτύλα, έτσι πολεμάς εσύ κατά τους κουνουγέρες! Κόρη Ελένη, είμαι εντομοφοβικός, μάνα μου. Προχώρα σου, λέω! Κωνσταντίνε, το ξεπάστρεψε η Βασιλική. Λέω κι εγώ να ξεπαστρέψω άλλο ένα που μου το έπαιζε άντρα, αλλά είναι κατηγορία εντόπου. Ελένη μου, αρέσκεις μου πολλά. Μίλα, Ντάνο. Ούτε για τη Σιρήνα στο Αιγαίο δεν κάνεις. Αλέ. Αλέ. Τα ξέρω. Αντιλώσου σα με φτιάω, λε μάλλον. Τρελή εδώ μέσα. Τι έγινε, κλείσει την πόρτα, ρε Ναταλή. Τι γίνεται, σε πήρανε στην εμπόλεμη ζώνη. Ναι, άρχισε κι εσύ τώρα να με παίρνει στο ψηλό. Ο Τίτος ξέρει τι ήθελε. Να ξαναζήσει το παλιό του έρωτα με τη μαμά μου. Αλήθεια! Ήμουν σίγουρη ότι θέλει εμένα. Πού σε Τζούλη, να τα ακούσει να σκυλιάσει! Ναι, μόνο που δεν ήθελε να το ζήσει μαζί σου, αλλά μαζί μου. Το σούταρα και τέλος. Ναταλή Παλαφούτη για το Μέγκα. Καληνύχτα. Έμορφο μου, ακόμα εδώ πέρα είσαι. Έχει πάει μεσημέρι να πας στη δουλειά. Τηλεφώνησα και του είπα ότι είμαι άρρωστη. Άλλωστε, ξέρω ποια είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνω μόλις φτάσω εκεί. Ε, καλά, σιγά τώρα. Θα πάω να βάλεις μια υπογραφή για την απόλυσή μου. Πώς θα σου πάρει. Στο τσακ μπαμ να τελειώσει. Κύριε Λουκιά Σιμάκη. Πλάκα μου, παίζει τα φίλη σου φαίνομαι για Λουκιά Σιμάκη. Περίμενε λίγο. Να πάρει και αυτό για τον κόπο σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μου πολύ. Και εγώ. Γεια σου. Γεια. Λουλουδάκια, μωρό μου. Πρέπει να είναι από τον παπουτσί για περαστικούλια που είσαι αρρωστούλα. Τα λουλούδια το μάρα να και αυτόν. Έχει και κάρτα. Δες εσύ, δεν έχω όρεξη. Περαστικά. Αμάν η Φλόρα. Ποια Φλόρα? Η Φλόρα, παιδί μου, το κοριτσάκι, Φλόρα. Πού την ξέρεις εσύ τη Φλόρα? Πλάκα μου κάνεις, εγώ την έχω σχεδιάσει τη Φλόρα. Είχα κάνει μια σειρά, το πέστα Φλόρα, την είχα δώσει όλες τις εκδοτικές εταιρείες, αλλά δεν την πήρε καμία. Ποιος μου κάνει πλάκα, ρε παιδιά? Νομίζω πως έκανες την πιο σωστή κίνηση με το να υπογράψεις την εκδοτική μας. Γεια σας! Συγγνώμη που καθυστέρησα, μου έκανε όμως ένα ισχυρό σκέπασμα ο παθητικός μου και με μια χαρά. Και να μένατε στο σπίτι μια μέρα ακόμη να ξεκουραστείτε, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πώς, κύριε Πρόεδρε, είναι τόσα τα θέματα που πρέπει να τρέξουν. Πρώτα και κύρια, το πέστα Φλόρα του Ντομένικο που πρέπει να πάει κατεπηγόντως στο τυπογραφείο. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Περιστέρη, έρχεστε λίγο μέσα. Γεια χαρά, πώς πάει? Κυρία Σιμάκη, το βρίσκεται σωστό να παρίσταται. Κύριε Ντομένικο, εργαστήκατε ποτέ στις εκδόσεις Καψάσκι? Τι σχέση για αυτό τώρα? Η πρόταση που μας παρουσίασε ο Ντομένικο είναι κλεμμένη. Το πέστα Φλόρα ανοίξει τον κύριο Περιστέρη. Τι? Που τότε υπέγραφα ως Περιστέρης. Και όλα μαζί τι μας κάνει? Τι μας κάνει, Ρελάκι? Όπα ρε! Να σε φέρω το παράδειγμα. Σας παρακαλώ, κύριε, σταματήστε! Ο κύριος Ντομένικο παίρνει τις προτάσεις που έχουν απορριφθεί από τις εκδόσεις Καψάς και τις πλασάρει ως δικές του. Και εκτός αυτού μου την πέφτει κιόλα. Τι? Και γραλέ, την πέφτει διευθύντρια αυτό! Ρε, δεν σα τσάκι το! Δεν σα τσάκι το!